Καλησπέρα και καλή χρονιά. Με υγεία σε όλους. Ένα εξ αρχής δύσκολο μάτς. Νομίζω έγινε δυσκολότερο κατά τη διάρκεια του και γιατί άδειασε το γήπεδο, αλλά και γιατί και εμείς δεν ήμασταν αυτοί που πρέπει να είμαστε. Και εντάξει, εμάς είμαστε μέσα στην ομάδα, ξέραμε ότι είναι δύσκολο να αντέξουμε 40 λεπτά σε υψηλή ένταση, γιατί όλο αυτό το διάστημα, μετά το Λαύρινο της διακοπής, η προπόνησή μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε λόγω των απουσιών, των παιδιών που φύγανε. Είχαμε και κάποια θέματα με τις ασθένειες κι εμείς. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μείνουμε σε υψηλό επίπεδο όπως θα θέλαμε όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό φυσικά απέναντι σε μια ομάδα που ήρθε πολύ έτοιμη, βγήκε στο γήπεδο. Πέρα από τι θεωρώ, εντάξει, υπάρχει μια διαφορά ποιότητας σε αρκετά σημεία που την ξέραμε, προσπαθήσαμε με τη ζώνη λίγο να βρούμε κάποιες λύσεις. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν καλοί, αλλά γενικά η έλλειψη διάρκειας νομίζω στη συγκέντρωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στις δύο πλευρές. Και οι επιλογές μας στην επίθεση κάποιες φορές δεν ήταν καλές. Στην άμυνα χαθήκαμε αρκετές φορές εύκολα. Νομίζω το μάθημα που πρέπει να πάρουμε σήμερα είναι ότι πραγματικά αν θέλουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί όπως πρέπει, ανεξαρτήτως κάποιων προβλημάτων, πρέπει ο τρόπος που προσεγγίζουμε την καθημερινότητά μας στην προπόνηση να είναι διαφορετικός από αυτός που ήταν αναγκαστικά, θα πω, δεν θα αυτό το διάστημα. Πρέπει να αλλάξει το τσιπάκι σε αυτό το θέμα λίγο, να καταφέρουμε να σχηθεί και η ομάδα. Είναι απαραίτητο, νομίζω είναι πολύ φανερό αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε, νομίζω, δύο παίχτες τουλάχιστον. Έναν για το δίλημα του πρώτου γύρου και έναν με την αλλαγή του γύρου να γίνουν δύο προσθήκες καλών παιχτών. Να δουλέψουμε πάλι, να βρούμε λίγο πάλι καινούργιες σταθερές μέσα στον αγώνα για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο δεύτερο γύρο. Συγχαρητήρια στον Προμηθέα για την νίκη του και την προσπάθειά του σήμερα. Καλή επιτυχία και στην Ευρώπη και συνέχεια του πρωταθλήματος. Και εμείς ελπίζω να βρούμε λύσεις στα θέματά μας σιγά σιγά να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε. Αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το δεδομένο και αυτό έχουμε και εμείς στο μυαλό μας όλο αυτό το διάστημα, αυτό το στόχο έχουμε. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να αλλάξει η ομάδα, εννοώ πόσες αλλαγές μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ουσιαστικά εμείς έχουμε τώρα να κάνουμε μια αλλαγή τον πρώτο γύρο ακόμα οπωσδήποτε, για να είμαστε με 5 ξένους. Για το δεύτερο γύρο έχουμε μία προσθήκη και δύο αλλαγές. Η προσθήκη θα γίνει σίγουρα. Αν θα κάνουμε κι άλλη αλλαγή προσθήκη, το συζητάμε και αυτό, αλλά ας γίνουν ένα τα βήματα πρώτα. Για να προχωρήσουμε. Πρέπει να γίνεται ένα τα βήματα, γιατί όλα μαζί είναι λίγο δύσκολο. Ο στόχος είναι μέχρι τον Παναθηναϊκό να υπάρχει καινούριος παίκτης στην ομάδα σίγουρα και μετά τον Παναθηναϊκό να έχει έρθει και άλλος παίκτης για να δουλέψουμε και με τους δύο σίγουρα καινούριους παίκτες μετά τον Παναθηναϊκό στη διακοπή που θα έχουμε στο ρεπό. Να δούμε και πώς θα πάει και το πρωτάθλημα γενικά με τις ημερομηνίες, με τα αναβληθέν παιχνίδια, τι θα γίνει, γιατί είναι τελείωμα πρώτου γύρου και δεν ξέρω αν θα αρχίσει το πρωτάθλημα ο δεύτερος, αν δεν τελειώσει ο πρώτος. Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί μετά μπαίνει η διαδικασία ποιοι παίκτες θα μπορούν να παίξουν, ποιοι δεν θα μπορούν να παίξουν. Είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Αυτό, στόχος είναι αυτός. Ο στόχος είναι αυτός. Εντάξει, το μείον 3 είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο να δούμε τι θα γίνει. Αυτό μας απασχολεί όλους. Νομίζω θα πρέπει να απασχολεί όλο το πρωτάθλημα, όχι μόνο εμάς. Εντάξει. Γιατί είναι πολύ περίεργη κατάσταση σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, η καθημερινότητα έχει τις δυσκολίες της.
τις ξέρουμε. Δεν θέλω να τις επαναλαμβάνουμε, γιατί κάποια στιγμή και μετά αποτελεί δικαιολογία για όλους. Εντάξει, και με δικαιολογίες δεν γίνεται τίποτα. Έχει υποσχεθεί η διοίκηση ότι θα λυθούν τα περισσότερα από τα θέματα λίαν συντόμως. Κάποιοι παίχτες που θέλαμε δεν μπορούσαμε να τους φέρουμε για συγκεκριμένους λόγους. Κάποιοι παίχτες δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα γενικότερα, κάποιοι θέλουν να έρθουν στον Ηρακλή γιατί ακούγονται διάφορα. Και αυτό λίγο δυσκολεύει και τη δικιά μας προσέγγιση. Στο να φέρουμε εννοώ καλούς παίχτες. Παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν μέχρι ένα βαθμό τη διαφορά, αυτό που λέμε τη διαφορά. Εντάξει. Προσπαθούμε να βρούμε και παίχτες και λύσεις με παιδιά τα οποία και είναι ποιοτικά και θέλουν να έρθουν στον Ηρακλή και στην Ελλάδα γενικότερα. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε νεότερα σε όλα τα επίπεδα θετικά. Αυτό είναι το που ελπίζουμε, γιατί όντως ο χρόνος περνάει και πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τελικά ποιοι θα είμαστε οριστικά για να μπει και το νερό στα βλάκια όσον αφορά το κομμάτι ρόλων, χημίας κτλ. Στο οποίο θα χρειαστεί να ξαναγίνει εκεί και ανακάτημα θα πρέπει να ξαναγίνει. Αυτά. Για το Λεζάι. Κοιτάξτε, ο Μάρεκ νομίζω είναι ένα παιδί με ταλέντο. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο προσαρμοστεί στα δεδομένα της Ελλάδας. Είναι δεδομένο αυτό. Έρχεται από το κολέγιο, έρχεται από την Ουκρανική Λίγκα που είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Είναι μπασκετικός. Καταλαβαίνει το παιχνίδι με 2-3 προπονήσεις που έκανε. Έπιασε αρκετά από τα πράγματα που θέλαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή το Μάρκ πρέπει να τον βοηθήσει η ομάδα πρώτα απ' όλα και οι συμπαίκτες του και εμείς σαν προπονητές για να μας βοηθήσει και αυτός. Δεν είναι παιδί το οποίο θα πάρει την μπάλα και θα βάλει 20 πόντους από μόνος του. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και τον πήραμε για αυτόν τον λόγο ουσιαστικά. Γιατί... το ξέραμε αυτό. Αλλά ένα παιδί που μέσα από τη λειτουργία της ομάδας νομίζω μπορεί να βοηθήσει και σήμερα το έδειξε. Μπορεί να ήταν λίγο άστοχος, αλλά νομίζω οι επιλογές του γενικά και το τρόπος που προσέγγισε το παιχνίδι ήταν σωστός. Νομίζω και αυτόν κάθε μέρα θα είναι ένα βήμα μπροστά. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτός. Πρέπει όλοι να κάνουμε βήματα μπροστά. Ναι. Κοιτάξτε, η καθημερινότητα. Ναι. Η καθημερινότητα του προπονητή σε αυτές τις καταστάσεις γενικά σίγουρα δεν είναι εύκολη, αλλά ο προπονητής οφείλει νομίζω από τη στιγμή που είναι στην ομάδα να λειτουργεί σαν να είναι όλα. Πώς να σου το πω, ιδανικά δεν υπάρχουν πουθενά, ότι όλα είναι πολύ καλά και λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσω να λειτουργώ για όσο θα είμαι εδώ πέρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο μέσα μου αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα. Δεν συζητάω για κάτι άλλο. Για τη διαιτησία σήμερα. Νομίζω. Δεν μας σεβάστηκε όσο έπρεπε να μας σεβαστεί. Και πριν τη διακοπή, και πριν την τεχνική ποινή, και πριν την εκένωση. Νομίζω. Άφησαν πολύ παραπάνω επαφές από όσες έπρεπε και ο τρόπος που φέρνει στις δύο πλευρές νομίζω ήταν διαφορετικός. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλω και εγώ να μείνω παραπάνω σε αυτό το κομμάτι γιατί θα κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Ας δούμε τι κάναμε λάθος. Ας παραδεχτούμε κάποια πράγματα που έκανε σωστά ο Προμηθέας με τον τρόπο που προσέγγισε το παιχνίδι, ειδικά κάποιοι παίχτες του. Και ας πάμε παρακάτω. Το να γκρινιάζω αυτή τη στιγμή για τη διαιτησία, σαν να μας χάσουμε στην άρμα 13-15 πόντους και στο δεύτερο μήχρονο είχαμε μια μέτρια εικόνα, νομίζω δεν είναι σωστό. Αλλά θα συμφωνήσω ότι δεν θεωρώ ότι ήταν αυτή που έπρεπε να είναι για τέτοιο παιχνίδι. Προσωπική μου άποψη, νομίζω μετά την ΑΕΚ πάλι με νομίζω ο ένας ή δύο διαιτητές ήταν οι ίδιοι, δεν θυμάμαι τώρα. Ο κύριος Κολομέας ήταν σίγουρα που ήταν με την ΑΕΚ, νομίζω το είπε ο κύριος Δέδας. Η διαιτησία ήταν τρομερή διαιτησία. Σήμερα δεν νομίζω ότι είχε ίδια κριτήρια όπως είχε σε εκείνο το μάτς. Σφύριζε με διαφορετικά κριτήρια το παιχνίδι. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Και η τεχνική ποινή νομίζω ήταν ένα πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ του Χαντ, πεντακάθαρο μπροστά στον κύριο Ζαχάρη, το οποίο έγινε τεχνική ποινή γιατί διαμαρτυρήθηκα. Πρώτη φορά που διαμαρτυρήθηκα στο παιχνίδι, έφαγα τεχνική ποινή. Εντάξει, από εκεί και πέρα, όταν σε άλλα γήπεδα και αλλού γίνονται άλλα και άλλα.
Αλλά ας μην γίνουμε τώρα αταμάν και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά.